Την τιμητική διάκριση Urbact Good Practice Label απέσπασε ο Δήμος Κομωτινής στο πλαίσιο της δράσης «Κομωτινή, μια προσβάσιμη πόλη για όλους». Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο δύο ελληνικές πόλεις συμπεριλήφθηκαν στη λίστα των βραβευμένων πρακτικών από την Ελλάδα και αυτές είναι η Κομωτινή και η Καβάλα. Να πούμε ότι αυτή η διάκριση αποτελεί μια αναγνώριση όλων των προσπαθειών που έχουν κάνει και οι προηγούμενες διοικήσεις αλλά και σε συνέχεια από το 19 και εμείς για να προωθήσουμε την προσβασιμότητα στην πόλη. Φυσικά, όπως είπατε και εσείς, είχε από την Ελλάδα η Καβάλα και η Κομωτινή ήταν από τις δύο πόλεις οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα. Ήταν ένας διαγωνισμός, θα έλεγα, με αρκετές πόλεις της Ευρώπης, πολύ μεγαλύτερες και πολύ πιο εξελιγμένες από τις δικές μας. Αλλά εμείς, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να δώσουμε την ποιότητα αυτή που θέλουμε να δώσουμε ειδικά στους ανθρώπους με τα κινητικά προβλήματα, να είναι μια πόλη προσβάσιμη. Η πρωτοβουλία ξεχώρισε για την καινοτομία και την αποτελεσματικότητά της, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωση του Δήμου Κομωτινής στη δημιουργία μιας πόλης που θα αγκαλιάζει και θα υποστηρίζει όλους τους κατοίκους της, ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρίες. Όπως ξέρετε, δεν ήταν το μόνο έτσι έπαινο που έχουμε πάρει για την προσβασιμότητα. Έχουν πάρει και άλλα ευρωπαϊκά επαίνωση, οι οποίοι δίνουν δυνατότητα να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Μας δίνει τη δύναμη ώστε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στην προσβασιμότητα στην περιοχή. Ήδη έχουμε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο προσβάσιμης περιοχής πόλης πέρα του κέντρου. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα, έτσι ώστε στο σύνολό της όλη η πόλη να μπορεί να θεωρείται μια προσβάσιμη από το ένα άκρο στο άλλο. Η πρακτική που υποβλήθηκε έκανε λόγο για το πολυφασικό πρόγραμμα ανάπτυξης για την αστική αναγέννηση και την προσβασιμότητα που υλοποιεί εδώ και χρόνια ο Δήμος Κομωτινής. Τη δημιουργία κοινωνικών δομών όπως κέντρα κοινότητας και κέντρα δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες. Την εφαρμογή τεχνολογιών έξυπνης πόλης και εφαρμογών για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και τη συνεργασία με τοπικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και την κοινότητα για την εξασφάλιση της συμμετοχικής ανάπτυξης. Εκείνο που έχει όμως που είναι πολύ βασικό να πούμε είναι ότι εμείς όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε με τα άτομα με την αναπηρία να συμμετέχουν ενεργά στις επιτροπές, συμβουλευτικές επιτροπές του Δήμου μας και επιτροπές καθοδήγησης που τους δίνουμε δηλαδή ουσιαστικά το δικαίωμα να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες του Δήμου. Επίσης να πούμε ότι όλες οι υποδομές των μεταφορών, σταθμοί λεωφορείων, τρένων και γενικότερα λεωφορεία, αυτά προσπαθούμε να είναι προσβάσιμες. Έχουμε δημιουργήσει το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, το 90%, το πολύ μεγάλο μέρος της πόλης να είναι προσβάσιμο. Το 90% το σχολείο μας είναι προσβάσιμα και αυτά. Και επίσης διαθέτουμε προσβάσιμες τουαλέτες 100%. Η Κομωτινή και η Καβάλα, οι δύο ελληνικές πόλεις που κατάφεραν να διακριθούν, θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Πολωνία και συγκεκριμένο το Βρότσλαβ, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί το Urbact City Festival από τις 8 έως τις 10 Απριλίου του 2025, προσφέροντάς τους αναγνώριση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.